Με γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η αυτοδιοίκηση, η οποία και στην περίοδο της καραντίνας στάθηκε δίπλα στους πολίτες, θα στηρίξει την επιστροφή στην καθημερινότητα και μέσω της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση Best ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου. Υπάρχει μια σχέση ούτως ή άλλως πέρα από την εγκύτητα, την εντοπιότητα, σίγουρα μια σχέση εκτίμησης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ο κλάδος της εστίασης είναι ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί ιδιαίτερα. Και να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και οι Δήμοι, ο Δήμος Καλαμάτας, όλοι οι Δήμοι της Πελοποννήσου τέλος πάντων, μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, φροντίσαμε από την πολύ αρχή της κρίσης να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και να νομοθετηθούν από τη μεριά του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να απαλλάξουμε τα καταστήματα αυτά, όλες τις πληγήσεις επιχειρήσεις από τέλη τραπεζοκαθισμάτων και ηλεκτροφωτισμού, από τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων κλπ. Αυτά λοιπόν γίνανε μέχρι σήμερα, χθες την τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς. Βάλαμε τα πράγματα κάτω για να δούμε τι θα γίνει από την 1η Ιουνίου, εφόσον αυτή θα είναι η ημερομηνία έναρξης της εστίασης. Από τη μεριά μας, οι Δήμοι και πάλι είμαστε εδώ να πούμε ότι προφανώς θέλουμε να βοηθήσουμε. Να δώσουμε παραπάνω χώρο, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως τα τραπέζια θα πρέπει να απλωθούν για λόγους ασφάλειας, για λόγους υγείας. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε παράλληλα και τις πόλεις μας. Αυτό το άπλωμα, αυτή η παραχώρηση, η δωρεάν εννοείται, παραχώρηση επιπλέον χώρου, δεν μπορεί να δουλέψει σε βάρος των πεζών, των ανθρώπων με αναπηρίες, των εμποδιζομένων ατόμων κλπ. Συνεπώς αυτή η εξίσωση θα πρέπει να λυθεί από κάθε Δήμο ξεχωριστά, γιατί καμία πόλη δεν είναι ίδια. Απλά θα πρέπει ο κάθε Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο ή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να έχει τα εργαλεία αυτά στα χέρια της, που θα μπορεί για αυτό το διάστημα των 4-5 επομένων μηνών να κάνει παρεμβάσεις. Συγκεκριμένες λοιπόν προτάσεις από την ΚΕΔΕ, με τον κύριο Παπαστεργίου παράλληλα να μιλά και για τη νέα οικονομική διάσταση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Δήμοι. Υπάρχουν και τα άδεια ταμεία των Δήμων, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο, όλα αυτά τα δημοτικά τέλη από τα οποία έχουμε υποχρέωση να πούμε πως δεν θα εισπράξουμε από κλειστά και σε αναστολή, όχι απλά κλειστά καταστήματα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να δούμε πως θα μπορέσουμε να κλείσουμε τις μαύρες τρύπες των προϋπολογισμών μας. Αυτή η κουβέντα έχει προχωρήσει πολύ με το Υπουργείο Εσωτερικών και ελπίζω σύντομα να υπάρχουν ανακοινώσεις προκειμένου να ανακουφιστούν και οι Δήμοι σε έναν βαθμό, έτσι ώστε να μην σηκώσουν μόνο εκείνοι το βάρος της πανδημίας, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μην αναγκαστούμε. Το εύκολο είναι να διαγράψουμε έργα από τα προγράμματά μας, που προφανώς ούτε αυτό μπορεί να γίνει, ούτε θέλουμε να γίνει, ούτε πρέπει να γίνει, ή ακόμα να πούμε ότι πλέον αδυνατούμε να πληρώσουμε μισθούς, γιατί θα πρέπει να ξέρουν οι δημότες μας ότι περίπου το 50% των χρημάτων του προϋπολογισμού ενός Δήμου είναι χρήματα τα οποία έρχονται από το κράτος, αλλά το άλλο 50% είναι χρήματα τα οποία εισπράττουν.